Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη σελίδα 1043 και θα διαβάσουμε από το β' κεφάλαιο, εκεί που έχουμε μείνει, και το 6 εδάφιο. Β' κεφάλαιο από το βιβλίο Κολοσσαΐς, 2 κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Καθώς λοιπόν παρελάβατε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή με τευχαριστίας, βλέπετε μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και είστε πλήρης εν αυτό στη συνικεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, στον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέτε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός, διά της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε, διά της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ως της ανέστησε αυτόν εκ των νεκρών. Και σας όντας νεκρούς, εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον είτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παραδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής διαφαγητών ή διαποτών ή διαλόγων εορτής ή νομινίες Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων εμβατεύων εις πράγματα, τα οποία δεν είδε ματέως φυσιούμενος υπό του νοός σαρκός αυτού, και μην κρατών την κεφαλήν των Χριστών εκ του οποίου όλο το σώμα δια των αρμών και συνδέσμων, διατηρούμενων και συνδεόμενων, αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνατε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα, μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθήρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τα διδασκαλίας των ανθρώπων, και τα οποία έχουν συμφαινόμενον μόνο σοφίας, ή σε θελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγίαν του σώματος, ή σουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση του σαρκός. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζοντας λοιπόν την επιστολή του προς τους Κολοσσαΐς, που είναι μια εκκλησία τους οποίους προσωπικά ούτε έχει επισκεφθεί ούτε γνωρίζει, αναφέρεται τώρα στην πίστη τους στο Χριστό και περιγράφει πώς πρέπει να είναι η ζωή του πιστού στον Χριστό, που αρχίζει με το «καθώς λοιπόν παρελάβατε τον Χριστόν ως Κύριον». Δηλαδή ο χριστιανός ξεκινάει τη χριστιανική του ζωή, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, εάν πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστόν και ομολογήσεις με το στόμα σου ότι είναι ο Κύριος, τότε σώζεσαι. Η σωτηρία λοιπόν έρχεται με την αποδοχή και την παραλαβή, παραλαμβάνω δηλαδή, τι θα πει παραλαμβάνω, μου στέλνει κάποιος και εγώ το δέχομαι. Μας έστειλε ο Θεός τον Χριστό και εμείς τον παραλάβαμε. Δηλαδή τον δεχθήκαμε. Και όποιοι δέχονται και δέχτηκαν τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία. Τι σημαίνει όμως παραλαμβάνω τον Ιησού Χριστό, δέχομαι τον Ιησού Χριστό? Ότι είναι ο Κύριος. Αποδέχομαι, παραλαμβάνω τον Ιησού Χριστόν ως Κύριό μου και Θεό μου, όπως με την απιστία του ο Θωμάς δεν είχε παραλάβει τον Ιησού ότι ήταν Κύριος, όταν του έλεγαν ότι αναισθήθηκε έλεγε δεν πιστεύω,
δια της πίστεως παραλαμβάνουμε τον Ιησούν τον Ναζωραίο. Έλεγε, δεν πιστεύω αν δεν βάλω τα χέρια μου στα σημάδια από τα καρφιά και στα σημάδια από τη λόγχη, δεν θα πιστέψω αυτό που μου λέτε ότι είναι αναισθημένος. Και όταν απεκαλύφθηκε, παρουσιάστηκε μπροστά του, το πρώτο πράγμα που είπε ο Θωμάς ήταν «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Εκείνη τη στιγμή παρέλαβε τον Ιησούν τον Ναζωραίο, ομολογήσας ότι είναι και ο Κύριος του αλλά και ο Θεός του. Κύριος σαν άνθρωπος, Θεός σαν Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι σημαντικότατο, αδερφοί, για τον άνθρωπο με επίγνωση να παραλάβει από τον Θεό αυτόν τον οποίον αποστέλει στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο ξαφνικά βρέθηκε στη ζωή μας. Τον συναντήσαμε, μας συνάντησε. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο απεστάλλει. Είναι απεσταλμένος, είναι Απόστολος. Είναι απεσταλμένος του Θεού. Επειδή μας αγαπάει ο Θεός μέσα στην αμαρτία μας, στην ανομία μας, μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια, μας σήλκησε με έλεος και μας λέει τώρα σας αποστέλω αυτόν δια το οποίο μόνο μπορείτε να σωθείτε. Άρα λοιπόν το πρόσωπο Ιησούς είναι το μεγαλύτερο δώρο και το μεγαλύτερο έργο του Θεού. Ποιο είναι το έργο του Θεού στη ζωή μας? Να πιστεύσουμε και να αποδεχθούμε αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, τον Ιησούν τον Ναζωραίο. Εάν δεν συνειδητοποιήσω ότι είναι απεσταλμένος, αλλά ότι είναι οτιδήποτε άλλο, ένα τυχαίο πρόσωπο στη ζωή μου, σωτηρία δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί το πρόσωπο του Ιησού, μόνο αυτός που το απέστειλε μπορεί να μας αποκαλύψει ότι αυτός ο Ιησούς είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο Χριστός, είναι ο Σωτήρας μας. Όσοι έχουν ακούσει για τον Ιησούν, άλλες θρησκείες, άλλοι άνθρωποι, και δεν έχουν καταλάβει ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος του Θεού και δεν έχουν ευχαριστήσει το Θεό για τον Ιησού Χριστό και δεν ζουν ευχαριστώντας τον Θεό για τον Ιησού Χριστό, δεν απολαμβάνουν το πλήρωμα της θεότητος το οποίο κατοικεί σωματικός μέσα στον Χριστό. Δεν το απολαμβάνουν. Δηλαδή τι θα πει δεν το απολαμβάνουν? Δεν απολαμβάνουν την αγάπη του Θεού Πατρός. Δεν απολαμβάνουν τη χάρη που έκαμε ο Θεός στέλνοντας τον Χριστό και τη χάρη που κάνει ο Χριστός καθώς πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και εν τέλει δεν απολαμβάνουν και την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, παρόλο που μπορεί να είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Και γιατί δεν το απολαμβάνουν? Γιατί το Πνεύμα του Άγιο έρχεται στον άνθρωπο σταλμένο από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Όπως ο Θεός στέλνει τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας και το αναγνωρίζουμε και τον ευγνωμονούμε και τον λέμε πατέρα μας γιατί δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό, έτσι λαμβάνουμε και δύναμη και ευγνωμοσύνη έχουμε προς το Θεό, ο οποίος στέλνει μόνο δια του απεσταλμένου του, του Ιησού Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε πραγματικά απολαμβάνουμε το πλήρωμα της θεότητος το οποίο κατοικεί σωματικός εν το Χριστό Ιησού. Άλλο να γνωρίσω Ιησούν Χριστόν και άλλο να πιστεύω στο πλήρωμα της θεότητος. Μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Γι' αυτό πώς προσευχόμαστε, πώς ζούμε? Προσευχόμαστε στον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο πλήρης, ο τέλειος χριστιανός που απολαμβάνει το πλήρωμα της θεότητος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κολοσσαείς, καθώς λοιπόν εσείς παραλάβατε τον Χριστόν Ιησούν ως Κύριον,
Τώρα προσέξτε, μάθετε να ζείτε και να περιπατείτε μέσα σε αυτόν. Πολύ σημαντικό. Να ζείτε και να περπατείτε μέσα σε αυτόν, καθώς μέσα σε αυτόν κατοικεί, ξαναλέω, το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ζει και περπατάει, τι θα πει ζει και περπατάει? Το ζει, το καταλαβαίνω, στην παρουσία του Χριστού. Το περπατάει, η ζωή του χριστιανού δεν είναι στάσιμη. Ένα περπάτημα. Και μάλιστα τρέχοντας. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μένων πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Ο χριστιανός ο οποίος είναι στάσιμος, είναι σαν το ποδήλατο που πέφτει. Αν σταματήσει το ποδήλατο, πέφτει. Ο χριστιανός για να μην πέσει, τρέχει. Τι κάνει δηλαδή? Αγωνίζεται να εισέλθει δια της στενής πύλης. Αγωνίζεται για το βραβείο της ανοκλήσεως. Αγωνίζεται να πράττει το θέλημα του Θεού, να εξερευνά, να βρίσκει, να ρωτάει τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και να περπατάει ακριβώς, να περπατάει ακριβώς, μη ως άσοφος αλλά ως σοφός. Γιατί αν πάψει να περπατάει, πέφτει. Αν πάψει να εργάζεται, πέφτει. Αν πάψει να εκκλησιάζεται, πέφτει. Αν πει αναγεννήθηκα, βαφτίστηκα εν είδα της άφεση αμαρτιών, ακόμη και με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, και ακόμη μου έδωσε χαρίσματα, μου έδωσε διακονίες, μου ευλόγησε, και ξαφνικά σταματήσω να περπατάω, να ζω μέσα στο Χριστό, τότε γίνομαι τεμπέλης και γίνομαι ένας χριστιανός που σιγά σιγά σβήνει το Πνεύμα το Άγιο, αφού δεν εργάζεσαι στην παρουσία του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και αυτό ξέρετε πως λέγεται? Αποστασία. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοπιστέψει, μου είχε δείξει ο Θεός δύο πράγματα για να το καταλάβω αυτό, αλλά μέσα με όλη μου την ψυχή. Δύο πολύ σοβαρά πράγματα. Ότι μου δείξε την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία ήταν ένα καραβάνι. Και πηγαίναν όλοι μαζί. Και περπατάγανε, και μάλιστα με βήμα ταχύ. Και εγώ τώρα την έβλεπα από μακριά την Εκκλησία, καθώς προχωράγαν όλοι μαζί. Δεν υπήρχε αρχηγός, αλλά όλοι περπατάγανε πραγματικά οδηγούμενοι και διοικούμενοι από τον Χριστό, που ήταν ένα άστρο. Προχωράγανε ακολουθώντας το αστέρι. Κάποιοι πιάσαν την κουβέντα. Τους έβλεπα, εγώ δεν ήμουν μέσα, αλλά ήμουν απ' έξω και έβλεπα. Κάποιοι πιάσαν την κουβέντα. Αρχίσαν δηλαδή να συζητάνε δύο-δύο, τρεις-τρεις μεταξύ τους. Και αυτοί καθώς συζητάγανε, μένανε πίσω, καθυστερούσανε. Στο τέλος αποκοπήκανε από το καραβάνι, έτσι μπορώ να σας το περιγράψω και πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αποκοπήκανε από το καραβάνι. Οι άλλοι τρέχανε και αυτοί ακολουθούσαν τον ίδιο δρόμο. Κάποια στιγμή όμως τους χάσανε από μπροστά τους. Και εκεί δεν ήξεραν τι να κάνουν και πού να πάνε. Γιατί? Το μυστικό, γιατί το άστρο οδηγούσε το καραβάνι. Εάν ήσουν μέσα στο καραβάνι που προχώραγε, τότε είχες διοίκηση, είχες οδηγία, είχες κατεύθυνση. Όταν άρχιζες και απομονωνόσουν, απομακρυνόσουν και έβλεπα, και δεν ήταν μόνο μία παρέα, ήταν δύο-τρεις αυτοί, δύο-τρεις εκείνοι. Και μου κάνει εντύπωση καθώς τους παρακολουθούσα, ο Θεός μου έδειχνε να τους παρακολουθώ, από ψηλά δεξιά ήμουνα και τους έβλεπα έτσι. Καθώς αρχίσανε και κουβεντιάζανε μεταξύ τους, περπατάγανε στην αρχή μέσα στο καραβάνι. Ήτανε μέλος. Κάποιοι ήταν στη μέση, κάποιοι ήταν στο μπροστινό μέρος του καραβανιού, κάποια ήταν πιο πίσω, αλλά σιγά σιγά
έβλεπες ότι οι άλλοι προσπέρναγαν, αλλά δεν διακρινόταν ότι έφευγαν από το καραβάνι, αλλά έμεναν πίσω. Και σιγά 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 άρχισε να δημιουργείται μία απόσταση. 1 μέτρο, 2 μέτρα, 3 μέτρα. Και ήταν μία ομάδα, θυμάμαι, από εδώ δεξιά, μία ομάδα αριστερά και μία στο κέντρο. Το καραβάνι ήταν ένα μεγάλο, πολλά άτομα μέσα. Όχι αμέτρητα, πολλά, θα ήταν, ξέρω εγώ, 200, λέω εγώ. Και μένοντας πίσω, γιατί ήταν απασχολημένοι με τη δική τους την κουβέντα, με τις δικές τους απόψεις, το καραβάνι τρέχοντας, όχι τρέχοντας, προχωρώντας γρήγορα, χάθηκε από μπροστά τους. Και το σημαντικό δεν είναι ότι έχασαν το καραβάνι, έχασαν τα αστέρι που τους οδηγούσε, που τους κατεύθυνε. Και θυμάμαι ότι τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι φοβήθηκα, σοκαρίστηκα πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να φύγει από το σώμα του Χριστού. Που είχα πάει, είχα βρεθεί εκείνη την περίοδο, πολύ καινούριος ήμουν, πρέπει να ήταν 85, στο Αίγιο πρέπει να ήμουν. Είχα πάει στην σύνοδο, με είχαν φωνάξει και το είπα κιόλας και το είπα φοβισμένος, σοκαρισμένος. Αισθάνθηκα την ανάγκη να το πω τότε, αυτό θυμάμαι. Έχουν περάσει χρόνια. Το πρώτο ήταν αυτό που μου δείξε ο Θεός, που με φόβησε. Δεν ξέρω αν με φόβησε, με σοκάρισε. Ίσως είναι πιο σωστή λέξη. Και το δεύτερο ήταν όταν άκουσα τον αδερφό τον Λουίνα Κυρίτη ότι δεν πρέπει να περπατάμε μεταξύ 2 φρονημάτων. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι τα 2 φρονήματα. Να περπατάμε μεταξύ 2 φρονημάτων. Δηλαδή επέμενε ότι πρέπει να περπατάμε με 1 φρόνημα που είναι το φρόνημα του Χριστού και της Εκκλησίας. Μπορείς να περπατάς με 2 σκέψεις, με 2 απόψεις. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Πάλι πολύ καινούριος ήμουν εκείνη την περίοδο. Και μου δείχνει μια όραση ο Θεός τότε ότι περπάταγα σε ένα πεζοδρόμιο που είχε όμως 2 κράσπεδα. Τα κράσπεδα είναι αυτό το τσιμέντο που είναι στην άκρη. Και μετά είναι οι πλάκες. Αυτό το πεζοδρόμιο είχε 2 κράσπεδα. Και εγώ περπατούσα με το 1 πόδι στο 1 κράσπεδο, πολύ καλά και γρήγορα, και μετά άλλο πόδι στο άλλο κράσπεδο. Και καθώς περπατούσα και γρήγορα, μόνος μου, σιγά σιγά το 1 κράσπεδο άρχισε να πηγαίνει προς τα κάτω και το άλλο προς τα πάνω. Δεν μου χάλασε τίποτα, συνέχισα να τρέχω, μόνο που σιγά σιγά άρχισα να κουτσένω. Και τι λέει η Γραφή, μη χωλαίνετε μεταξύ 2 φρονημάτων. Και άρχισα λοιπόν να περπατάω, το 1 πόδι μου να πηγαίνει κάτω, το άλλο να είναι απάνω. Και καθώς προχώραγα, αυτό που με κούτσενε, που χώλαινα, γινόταν όλο και πιο έντονο. Όλο και πιο έντονο. Και κάποια στιγμή έγινε τόσο έντονο που όταν το ένα πόδι μου πάτησε χαμηλά, δεν είχε τη δύναμη το άλλο πόδι να με σηκώσει. Και έμεινα εκεί. Ήτανε τα 2 πράγματα τα οποία θυμάμαι που ήταν για μένα. Άρα πιστεύω και για όλους μας, γιατί είμαστε οπιοπαθείς. Είναι οι παγίδες να μην μπορείς να συνεχίσεις με την Εκκλησία σαν σώμα Χριστού. Εάν δηλαδή χάσεις το σώμα του Χριστού και μείνεις πίσω, ή αν περπατάς μεταξύ 2 φρονημάτων, είσαι καταδικασμένος να χάσεις τον ουρανό τελικά. Δεν μπορείς να περπατήσεις, σταματάς. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εν αυτό, μέσα σε αυτόν περπατάτε. Και ποιος είναι αυτός? Το σώμα του είναι η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία πρέπει να περπατάμε, αδελφοί. Στην παρουσία του να περπατάμε. Εάν αρχίσουμε και στρέφουμε και μένουμε πίσω ή χάνουμε το δρόμο μας, το βέβαιο είναι ότι θα μείνουμε έξω. Μα σε λίγο, μα αργότερα, μα σύντομα, μα πιο αργά. Το βέβαιο είναι ότι θα μείνεις έξω. Και ήταν αυτό που με είχε φοβήσει τότε. Γι' αυτό τώρα που το διαβάζω, όλα αυτά που διάβαζα σήμερα έτσι και προσευχόμουν, μου ήρθανε στο μυαλό. Εν αυτό περιπατείτε. Και μάλιστα πώς? Ριζωμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού. Ποιος είναι αυτός? Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία είναι αυτός. Αυτός δεν είναι κάτι το αόριστο. Τότε ήτανε ο Ιησούς ο Ναζωραίος και το πλήρωμα της
θεότητος κατοικούσε μέσα σε αυτόν σωματικός. Σήμερα, πού κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος σωματικός? Μέσα στο σώμα του, στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο κολλίων, αυτός είναι ο κατέχων, που εμποδίζει, γιατί έχει εξουσία. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωπος, είναι ο Χριστός. Δύναμη της Εκκλησίας δεν είναι ανθρώπινη ισχύς. Είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μεταφόβου και τρόμου λοιπόν κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Μεταφόβου και τρόμου. Η σωτηρία δεν είναι δεδομένη. Μέσα στην Εκκλησία, εάν είσαι ριζωμένος, τότε θα επικοδομήσει εν αυτό. Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό. Τι σημαίνει επικοδομούμε? Σημαίνει αυξάνομαι. Αυξάνομαι συνεχόμενα. Δεν είναι μόνο ότι περπατάω, αλλά αυξάνομαι κιόλας. Πού αυξάνομαι? Σε όλα τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας και του χριστιανού που είναι μέσα στην Εκκλησία. Σε πίστη, σε αγάπη, σε ελπίδα, σε ταπείνωση, σε ευχαριστία, σε δοξολογία, σε χάρη, σε έλεος. Σε όλα αυξάνουμε. Πού? Μέσα σε αυτόν όταν είμαι ριζωμένος. Όταν περπατάω μέσα σε αυτόν, και επαναλαμβάνω, το μέσα σε αυτόν δεν είναι μια θεωρητική άποψη. Αυτός είναι το σώμα του Χριστού, είναι η Εκκλησία. Όταν περπατάω μέσα στην Εκκλησία, μαζί με την Εκκλησία, τότε διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο που κατευθύνει την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί κεφαλή της, εγώ είδα τα αστέρια, αλλά είναι ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός είναι που δίνει εντολές. Ριζωμένη, τι θα πει ριζωμένη? Ένα δέντρο που έχει ρίζες. Ρίζες βαθιές. Θυμάμαι, τώρα το θυμήθηκα. Σήμερα όλο θυμάμαι. Αλλά χαίρομαι που τα θυμάμαι. Όταν μπήκα στην Εκκλησία, πάλι τότε στην αρχή, τις πρώτες μέρες, τα πρώτα χρόνια, τους πρώτους μήνες, έβλεπα ανθρώπους που μπαίνανε στην Εκκλησία, και μάλιστα στο μυαλό μου ήταν ο Κώστας ο Κονδύλης τότε, μόλις μπήκανε που τον ύψωσε ο Θεός κατευθείαν. Και έβλεπα άλλους ανθρώπους, και άλλους, όχι μόνο τον αδερφό μας τον Κώστα, και άλλους ανθρώπους που μπαίνανε και τους αναδείκνυε ο Θεός, τους σύστημε ο Θεός. Και ήταν άλλοι που ήταν χρόνια στην Εκκλησία και ήταν εκεί ακίνητοι στο κάθισμά τους. Και είπα, Κύριε, αυτό είναι, συγγνώμη που το λέω, είναι άδικο. Έτσι σκέφτηκα εγώ. Και πράγματι μου δίνει μια όραση ο Θεός ότι βρίσκομαι σε ένα δάσος. Και μέσα στο δάσος αυτό υπήρχαν πολλά δέντρα. Υπήρχαν δέντρα που ήταν το κορμί τους τόση, ήταν πολύ ψηλά και τα θαύμασα. Και υπήρχαν άλλα δέντρα που ήταν ο κορμός τους τόσος και ήταν κοντά. Και τα κοίταγα. Κοίταγα πότε τα ψηλά, πότε τα κοντά. Πότε τα ψηλά, πότε τα κοντά. Και καθώς κοίταγα τα κοντά, ακούω τη φωνή του Θεού. Ιδε όμως ούτη έχουσι βαθίας τας ρίζας. Δηλαδή αυτοί δεν κινδυνεύουν από τίποτα. Ότι έχουν βαθιές ρίζες, ριζωμένοι στο Χριστό, ριζωμένοι μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τι είναι? Το σπίτι τους. Τι είναι η Εκκλησία? Το καταφύγιό τους. Τι είναι η Εκκλησία? Η οικογένειά τους. Τι είναι η Εκκλησία? Τα πάντα. Τα πάντα. Μέσα στην Εκκλησία είναι η ζωή τους. Ριζωμένοι. Με αποτέλεσμα επικοδομούνται. Αυξάνουνε. Πού? Σε όλα. Στην προσωπική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή, στην πνευματική του ζωή, στην εκκλησιαστική του ζωή. Γιατί? Γιατί έχουν ρίζες. Περπατάνε μέσα στην Εκκλησία, ριζωμένοι, επικοδομούνται και λέει η Γραφή, βεβαιούμενοι εν τη πίστη. Έτσι λέει το κείμενο. Και υπάρχει μία βεβαιότης μετά. Κάποιος πληροφορεί απίστεως, κάποιος τους δίνει τη βεβαιότητα της αλήθειας του Ευαγγελίου, της αληθινής πίστης. Δεν έχουν αμφιβολίες.
Όταν μπήκα στην Εκκλησία, λέω, αυτή είναι αιρετική. Η πρώτη μου σκέψη. Η δεύτερη σκέψη είναι, είναι όμως καλοί άνθρωποι. Η τρίτη σκέψη, λες να είναι ψεύτες, απατεώνες, κάτι θέλουν από μένα. Και όσο πέρναγε ο καιρός, τόσο πιο κοντά πήγαινα ότι κάτι καλό γίνεται εκεί μέσα. Όταν με αναγέννησε ο Θεός, πάλι καλά ήταν. Κάποια στιγμή λέω στην Άννα, δεν λάθος εκκλησία. Διαλέξαμε, πάμε σε άλλη εκκλησία. Η Άννα μου λέει, όχι, εδώ θα μείνουμε στο τελευταίο κάθισμα. Γιατί θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Η Άννα είναι καλό παιδί, μην τη βλέπετε έτσι. Είναι καλό παιδί και ακούει. Είναι πάντοτε ό,τι πεις, ό,τι θέλεις. Μ' ακούει. Τώρα τελευταία έχει χαλάσει λίγο. Αλλά μ' ακούει. Τότε όμως μ' ακούγε ακόμη πιο πολύ. Όχι, λέει, στο τελευταίο κάθισμα θα καθίσουμε, δεν θα φύγουμε, γιατί θέλω να πάω στον ουρανό. Και εγώ έτσι, λέω, τι λέει τώρα. Αλλά είχε δίκιο. Τώρα όμως, περάσανε χρόνια, τώρα για την Εκκλησία είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος ότι αυτός είναι αδερφός μου. Μα είναι πιτσιρικάς, είναι αδερφός μου. Είναι παιδί του Θεού. Τον έχει ευλογήσει ο Θεός. Ο άλλος είναι πιο μεγάλος, αδερφός μου. Και εκείνος ο ανυπόφορος, αδερφός μου. Υποφέρεται αλλήλου σαν αγάπη. Και ο δύσκολος, αδερφός μου. Και όλοι μαζί θα πάμε στον ουρανό. Τώρα έχουμε βεβαιωθεί με το πέρασμα του χρόνου, αλλά βασικά με τη στερεότητα και τη σταθερότητά μας. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι, φοβερό. Δεν κρίνουμε, δεν κατακρίνουμε, άρα δεν κρινόμεθα και δεν κατακρινόμεθα. Ξέρω ότι αυτός εκεί που μου έκανε αυτό το κακό, αυτός που λέει λάθος, αυτός είναι αδερφός μου. Τον αγαπάει ο Θεός, ο Χριστός τον πρόσθεσε στην Εκκλησία που είμαι και εγώ. Και θα τον διορθώσει ο Θεός. Αλλά και εγώ δεν είμαι καλύτερος και μένα θα με διορθώσει ο Θεός. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί, αγαπημένοι, ενωμένοι, πιο σωστά, ριζωμένοι, τεθεμελιωμένοι στην Εκκλησία, θα μας ετοιμάσει ο Θεός για να φύγουμε για τον ουρανό. Δεν είμαστε έτοιμοι. Εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Όταν όμως θα ακουστεί σάλπιγγα, θα είμαστε όλοι έτοιμοι. Θα μας έχει ετοιμάσει ο Χριστός. Δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι, αδερφοί, ούτε θρησκευτικές υποχρεώσεις, ούτε εκκλησιαστικές υποχρεώσεις, ούτε πάμε να περάσουμε την ώρα μας ευχάριστα. Είναι η ζωή μας. Να περπατάτε, να ζείτε μέσα στο Χριστό που είναι η Εκκλησία. Να είσαστε εριζωμένοι, επικοδομούμενοι με βεβαιότητα στην πίστη του Ευαγγελίου. Όχι με αμφιβολίες. Μήπως δεν είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Αυτό, αδερφοί, εάν λέει κάποιος δεν είναι βεβαιωμένος στην πίστη, μην νομίζει ότι θα λάβει τίποτα. Είναι δείγνωμος δηλαδή. Μην νομίζει ότι θα λάβει τίποτα από το Θεό. Δεν μπορείς να λάβεις τίποτα. Αν είσαι δείγνωμος, αν λες και μήπως δεν, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Όχι, μέσα στην Εκκλησία είμαστε βέβαιοι. Και δεν χάνεται η βεβαιότητά μας επειδή κάτι δεν γίνεται όπως θα θέλουμε. Θυμηθείτε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ήταν ο άνθρωπος, ο μοναδικός, που εκ χιλίας μητρός τον είχε επισκεφθεί ο Θεός και τον είχε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, 30 χρόνια τον εκπαίδευε για να του δώσει ένα μήνυμα. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν τον πλησίασε ο Χριστός απεσταλμένος από τον Θεό να λάβει βάπτισμα μετανοίας ο αναμάρτητος, γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, τον ενημέρωσε ο Θεός και τι του είπε. Ιωάννη, σε αυτόν που θα βαπτίσεις και θα δεις το Πνεύμα του Άγιο να κατέβει και να κάτσει επ' αυτόν, αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής. Και το είδε και το πίστεψε. Και όταν πέρασαν τα χρόνια, λίγος πια χρόνια, μέρες, και βρέθηκε στη φυλακή, τότε έχασε την πίστη του. Γιατί? Γιατί αλλιώς περίμενε τα πράγματα. Αυτός περίμενε να είναι δίπλα στον Μεσσία, να είναι ο υπαρχηγός του, λέω, να είναι ο στρατηγός του, μαζί να εργαστούν το έργο του Μεσσία. Και τον βλέπει
να εργάζεται και να τον συστήνει ο Θεός και βλέπει τον εαυτό του στη φυλακή. Εδώ πρέπει να πω κάτι, αδερφοί. Ότι ο Θεός δίνει εξουσία και αφαιρεί εξουσία. Εκείνη την περίοδο εξουσία είχε δώσει στους γραμματείς και στους φαρισαίους που ήταν ηγέτες του Ισραήλ. Όταν όμως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ο Ιωάννης έγινε 30 χρονών και ήρθε ο προσδιορισμένος από το Θεό χρόνος 69 εβδομάδες να έρθει ο Χριστός, αφαιρέθη η εξουσία από τους γραμματείς και τους φαρισαίους και δόθη στον Ιωάννη. Δηλαδή, πάσα η Ιουδαία, πάσα η Ιεροσόλυμα, πάντα τα περίχωρα φεύγανε και πηγαίνανε σε έναν αγριάνθρωπο και τον ακούγανε που τους έλεγε «Μετανοείτε, γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Αφαιρέθη η εξουσία από τους γραμματείς και τους φαρισαίους που ήταν ηγέτες και τους άκουγε ο λαός και δόθηκε στον Ιωάννη τον αγριάνθρωπο για 6 μήνες. Και όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς, αφαιρέθη η εξουσία, τελείωσε το έργο του. Αφαιρέθη η εξουσία από τον Ιωάννη και δόθηκε στον Ιησού. Μέχρι πότε? Μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αφαιρέθηκε από τον Ιησού, ήρθε η ώρα του σκότους. Και τους λέει πάρτε τώρα μαχαίρια, πάρτε φαγητά, πάρτε ρούχα, γιατί τώρα πια δεν είσαστε κάτω από την προστασία μου. Γι' αυτό και δόθηκε εξουσία πάλι στους φαρισαίους να φωνάζουν «Άρον, άρον, σταύρος των αυτών» και τον θανάτωσαν. Και ύστερα δόθηκε εξουσία σε ποιους? Την Πεντηκοστή στην Εκκλησία. Και από τότε η εξουσία είναι στην Εκκλησία. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, ανθρώπινη λογική. Είναι το έργο του Θεού. Αλλά πολλά παραδείγματα τέτοια αφαίρεσης εξουσίας και μεταβίβασης της εξουσίας μπορούμε να σκεφτούμε και να δούμε και τη σημερινή μέρα, αλλά να πάμε παρακάτω. Βεβαιούμενοι λοιπόν στην πίστη, καθώς σε διδάχτηκε, προσέξτε τώρα, καθώς σε διδάχτηκε από ποιον είναι, ποιος είναι ο δασκαλός σας? Ο Χριστός. Δεν είναι ο Επαφράς. Ο Επαφράς τι είναι? Αυτός που σπέρνει. Και ο άλλος τι είναι? Αυτός που ποτίζει. Και ενώ που έχει σημασία είναι αυτός που αυξάνει. Και ποιος είναι αυτός που αυξάνει? Ο Θεός. Και πώς αυξάνει? Δια του Ιησού Χριστού. Και ποιος διδάσκει? Ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Καθώς εδιδάχθητε περισσεύοντες στην πίστη με τευχαριστία. Τι θα πει περισσεύοντες? Με προκοπή, προκόβεται. Πίστη σας είναι ενεργής. Και ο άνθρωπος αυτός που μένει στην πίστη προκόβει, αυξάνει. Γνωρίζει εξ αποκαλύψεως όλο και πιο πολλά. Λαμβάνει. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειο να άνωθεν εστί. Καταβαίνουν του Πατρός των Φώτων. Του δίνει δώρα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Διδάσκεται από τον Χριστό. Διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Ευλογείται από τον Πατέρα Θεό. Προκόβει. Θυμήσου πώς μπήκε στην Εκκλησία και ερεύνησε αν έχεις προκόψει. Για να δεις αν το περπάτημά σου είναι πραγματικά ριζωμένος και επικοδομούμενος και βεβαιούμενος στην πίστη. Ο χριστιανός πρέπει να προκόβει, να αυξάνει σε όλα. Εάν δεν προκόβεις, έχει πρόβλημα η ζωή σου. Δεν είναι δυνατόν να είσαι μέσα στην Εκκλησία και να μην υπάρχει προκοπή. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει στον Τιμόθεο, ταύτα μελέτα για να διδάσκεσαι από τον Χριστό. Εις ταύτα μένε, να είσαι υπάκουος στον Χριστό. Και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Δεν νοείται χριστιανός να μην έχει προκοπή. Πού? Σε όλα. Σε όλα. Προσωπικά, οικογενειακά, εκκλησιαστικά, σε όλα. Δεν λέω στον κόσμο. Στην παρουσία του Θεού, στο σώμα του Χριστού. Όταν μπαίνεις είσαι σαν σκυλάκι που είναι κλειστά τα μάτια. Τα έχετε δει τα σκυλιά μόλις τι γεννώνται? Τυφλά δεν βλέπουνε. Σιγά σιγά αυξάνουν, αυξάνουν, αυξάνουν. Γίνονται σκύλαροι και τους φοβάσαι κιόλας.
Τα μωράκια. Λογικό άδολο γάλα πίνουνε. Ούτε καταλαβαίνουν τι τους λες, ούτε μπορούν να σου μιλήσουν. Σιγά σιγά λένε μαμά μπαμπά. Σιγά σιγά αρχίζουν και περπατάνε. Πάνε σχολείο και φτάνουν στην ηλικία των 38, των 30 χρονών και είναι άντρες πίστεως. Κατά το μέτρο της ηλικίας του Χριστού. Ως προς τον καιρό, λέει ο Απόστολος Παύλος, έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι. Αλλά σας έχετε χρειάν γάλακτος. Γιατί είστε αδόκιμοι του λόγου της δικαιοσύνης. Είστε νήπιοι. Και γιατί είσαστε νήπιοι? Γιατί υπάρχει μέσα σας άλλο φρόνημα, κοσμικό φρόνημα. Έχετε φθόνο, έχετε ζήλια, έχετε κακία. Και πάνω αχρίων πράγμα, φιλονικία. Σαρκική. Νήπιοι. Ο Θεός όμως θέλει να περισσεύουμε, να αυξανόμεθα, να προκόβουμε στην πίστη, ευγνωμονώντας το Θεό για το έλεος και τη χάρη που κάνει στην προσωπική μας ζωή. Και ξέρετε, αδερφοί, πόσο ένας πατέρας, μια μητέρα καμαρώνει το παιδί του που προκόβει. Το ίδιο και περισσότερο ο πατέρας μας, ο ουράνιος, καμαρώνει τα παιδιά του όταν προκόβουνε, όταν αναπτύσσονται. Όταν αναπτύσσονται καλά, σκεφτείτε τώρα ένα παιδί να, βεβαίως όταν είναι μωρό πίνει γάλα. Στα ένα χρόνο, στα δύο χρόνια γάλα. Πίνει 5 χρόνο γάλα, 10 χρόνο γάλα, 30 χρόνο γάλα. Άρρωστο το παιδί αυτό. Άρρωστο. Έχει προκόψει, δεν έχει αυξηθεί. Προκοπή μας πρέπει να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Θεός το θέλει. Αλλά και εμείς το θέλουμε και γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι ένα από τα βασικά μας αιτήματα. Πρέπει να είναι ένα από τα βασικά μας αιτήματα. Να έχουμε προκοπή στη ζωή μας. Και να είναι φανερή προκοπή. Στα πνευματικά, δεν λέω να βγάζουμε πιο πολλά λεφτά. Στα πνευματικά να υπάρχει αύξηση, να υπάρχει προκοπή. Και μάλιστα μετευχαριστίας. Και αμέσως μετά λέει, έλα να σου πω τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Βλέπετε, προσέχετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εσείς είστε πλήρης εν αυτό. Προσέχετε λοιπόν τώρα. Είσαστε μέσα στην Εκκλησία. Στερεωμένοι, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να σας εξαπατήσει ο διάβολος με αυτούς τους οποίους πραγματικά πλανάει για να πλανούν. Με επιχειρήματα και μάλιστα επιχειρήματα πολύ σοβαρά, φιλοσοφημένα. Δηλαδή με τη σοφία του κόσμου. Ο Θεός, ο Λόγος του Θεού όμως τι λέει? Εν τιμωρία του κηρύγματος αποφάσισε ο Θεός να φανερώσει τη σοφία Του και την αγάπη Του για τους ανθρώπους. Ο χριστιανός ζει μέσα σε απλότητα. Ο Λόγος του Θεού είναι απλός. Όταν ακούς φιλοσοφίες περίεργες και παράξενες, αμέσως θα σκέφτεσαι, αυτός πάει να με εξαπατήσει. Είτε θεληματικά είτε αθέλητα. Είτε ακουσίως είτε εκουσίως. Όχι φιλοσοφίες ανθρώπινες, ούτε μάταιες απάτες, δηλαδή με την απάτη της ματαιότητος. Και τι είναι ματαιώτης? Τι ωραία που το λέει ο Σολομών. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης υπό τον ήλιον. Τα πάντα υπό τον ήλιον είναι μάταια. Είναι σαλευόμενα. Η δική μας η σοφία είναι άνωθεν, καταβαίνουσα, του Πατρός των Φώτων. Η δική μας η σοφία δεν έχει καμία σχέση με τη σοφία του κόσμου. Τα δικά μας επιχειρήματα δεν είναι επιχειρήματα ανθρώπινα.
ούτε δεχόμαστε επιχειρήματα ανθρώπινα. Το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής. Δεν θέλουμε την, δεν αγαπάμε τη σοφία του κόσμου, αλλά φοβόμαστε το Θεό και μας χαρίζεται η σοφία του Θεού. Γιατί αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Τι θα πει φοβάμαι το Θεό? Ποια είναι δηλαδή η φιλοσοφία η ανθρώπινη από τη σοφία του Θεού? Η σοφία η ζωώδης, η υγιεινή και η δαιμονιώδης από τη σοφία την ουράνια. Επειδή πολλές φορές δεν μπορούμε, είναι τα λογικά επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε ή χρησιμοποιούν και δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε κιόλας. Πώς θα ξεχωρίσουμε τη σοφία την άνωθεν από τη σοφία τη γήινη, τη ζώδη και τη δαιμονιώδη? Μας το λέει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Ιάκωβος λέγοντας: όπου υπάρχει φθόνος, όπου υπάρχει φιλονικία, όπου υπάρχει ακαταστασία, εκεί υπάρχει παναχρίον πράγμα. Και ό,τι επιχείρημα και αν χρησιμοποιείς ζώντας σε τέτοιες καταστάσεις, η σοφία σου δεν είναι άνωθεν. Δεν θα συνειδητοποιήσω δηλαδή τη σοφία αν είναι άνωθεν ή υγιεινή, ζωμώδης, δαιμονιώδης από τα λεγόμενα, αλλά από τη ζωή, από τις καταστάσεις που βιώνουν και βιώνω. Ξέρω πολύ καλά, τώρα μιλάω για μένα, αλλά θα καταλάβετε, ξέρω πολύ καλά το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού. Να πω ακόμη, ξέρω το Λόγο του Θεού. Να πω ακόμη, έχω πάσα τη γνώση και πάσα προφητεία. Και γνωρίζω όλα τα μυστήρια. Έρχεται ο Λόγος του Θεού, δεν έχεις αγάπη. Τότε η σοφία σου τι είναι? Γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης. Δεν αγαπάς. Ξέρω όλο το Λόγο του Θεού και όχι μόνο αυτό. Και χαρίσματα να δεις που έχω. Δεν αγαπάς. Η σοφία σου είναι γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης. Και εντάξει, όλους τους αγαπάω εκτός από αυτόν εκεί, το μασκαρά. Ξέρεις τι μου κάνει αυτός ο μασκαράς? Τι σου κάνει αυτός ο μασκαράς? Πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Η σοφία σου είναι γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης. Γιατί αν δεν συγχωρήσεις αυτόν τον μασκαρά επειδή τον αγαπάς, επειδή έχεις αγωνιστεί ο Θεός να γεμίσει την καρδιά σου με αγάπη δια Πνεύματος Αγίου για αυτόν τον μασκαρά, η σοφία σου είναι γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης. Τα επιχειρήματά σου είναι άχρηστα, είναι απάτη ματαιότητας. Δεν είσαι άνθρωπος που έχεις φόβο Θεού. Γιατί αν έχεις φόβο Θεού, ξέρεις ότι πρέπει να μετανοήσεις αλλά και να συγχωρήσεις για να είναι η σοφία σου άνωθεν. Μα δεν μπορώ να το συγχωρήσω αυτόν. Αγωνίσω. Μα δεν μου συμπεριφέρεται καλά. Δεν έχει σχέση η αγάπη μου από τη συμπεριφορά του. Έχει σχέση η αγάπη μου από τον πατέρα μου τον ουράνιο. Δεν θα τον αγαπήσω επειδή είναι καλός. Γιατί και οι Φαρισαίοι, τους Φαρισαίους τους καλούς τους αγαπάγανε. Και οι κλέφτες, τους κλέφτες τους αγαπάνε. Αν αγαπάς τους αγαπώντες, ποιε χάρις λέει ο χρεωστείτε σε σένα από το Θεό? Εάν θέλεις να σου χρωστάει χάρη ο Θεός και η σοφία σου να είναι άνωθεν, πρέπει να αγωνιστείς να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης. Και η στενή πύλη είναι να συγχωρείς επειδή αγάπησες. Γιατί δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε αν δεν αγαπήσουμε. Για να συγχωρήσουμε πρέπει να αγαπήσουμε. Αλλιώς κι αν λαλώτας γλώσσα των αγγέλων και των ανθρώπων και οτιδήποτε. Είμαι χαλκός ηχών και κύβαλο να λαλάζουν. Αρπαγή δεν υπάρχει. Βασιλεία των ουρανών δεν ισχύει. Δεν έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Τον βλέπω και ανακατεύομαι. Δεν μπορώ να τον ακούσω. Και αν δεν είναι καθαρή η καρδιά σου, δεν μπορείς να δεις το πρόσωπο του Θεού. Ούτε στην καθημερινότητά σου, ούτε εκείνη την ημέρα. Αδερφοί,
Δεν μπορούμε να παίξουμε με το Θεό. Δεν μπορούμε να αστειευόμαστε με το Λόγο του Θεού. Ούτε να τον παραβλέπουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτόν που τον πιστεύει. Και τι, πώς τον πιστεύει και πώς αποδεικνύεται τον πιστεύει. Με το να τον υπακούει, να υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού. Και όταν πραγματικά, γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. Είναι αλήθεια αυτό. Και όλοι το έχουμε ζήσει. Πολλές φορές εγώ. Και είναι και ο παλιοχαρακτήρας μου τέτοιος που αρπάζομαι και εύκολα. Άθλιος είμαι. Αλλά ένα με σώζει. Αν με σώζει. Έκανα λάθος, Κύριε. Διόρθωσε το χαρακτήρα μου. Διόρθωσέ με, Κύριέ μου. Βοήθησέ με, Κύριέ μου. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Το χειρότερο ποιο είναι. Αυτό που λέει. Και είπε ο Κύριος προς τους δικαιώνοντας σε αυτόν. Πήγε ο Φαρισαίος και στάθηκε στο κέντρο του ναού και άρχισε να προσεύχεται. Είδες τι καλός που είμαι, Θεέ μου. Δεν υπάρχει καλύτερος από μένα. Νηστεύω 3 δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω τα πάντα. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού το κάνω. Όλα τα κάνω. Και γυρίζει. Και δεν είμαι και σαν και αυτόν τον μασκαρά εκεί, τον τελώνει. Τον άθλιο, τον τυδανό που είναι και κλέφτης, που λέει και σαχλαμάρες και με κοροϊδεύει και κοροϊδεύει και τους αδερφούς μου. Δεν είμαι σαν και αυτόν τον τελώνει. Και ο Χριστός ρωτάει, βλέποντας τον τελώνει, που λέει συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Λέει, ξέρεις ποιος θα πάει δικαιωμένος στο σπίτι του, από ποιον, από το Θεό. Ο τελώνης, ο Φαρισαίος δεν θα πάει δικαιωμένος. Μα τα κάνει όλα. Ναι, αλλά δεν έχει αγάπη. Δεν έχει αγάπη. Και η αγάπη μακροθυμεί, συγχωρεί, ελεεί. Η αγάπη είναι τέλεια. Σύνδεσμος τελειότητος είναι η αγάπη. Έτσι λοιπόν, μη σας εξαπατήσεις με επιχειρήματα, λογικά, ανθρώπινα. Τη ζωή του δες. Και πιο σωστά, το δέντρο το καταλαβαίνεις από τον καρπό. Αν το δέντρο έχει κακό καρπό, είναι κακό δέντρο. Αν το δέντρο έχει καλό καρπό, είναι καλό δέντρο. Και αντί να κοιτάμε τα άλλα δέντρα, καλύτερα να κοιτάξουμε το δικό μας το δέντρο. Να πάω να κοιταχτώ στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και να πω, Κύριε, τι δέντρο είμαι. Και αν πήγε, κοίταξε τον καρπό σου, συγχωρείς, αγαπάς, υπηρετείς. Στον πεινασμένο δίνεις να φάει, στον διψασμένο δίνεις να πιει, στον άρρωστο τον επισκέπτεσαι, στον φυλακισμένο πηγαίνεις. Τότε θα ακούσεις, έρθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου. Και θα πούνε οι ευλογημένοι, μα πότε τα κάναμε όλα αυτά. Εφόσον τα κάνατε σε έναν των αδελφών μου, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού, εφόσον κάνετε σε έναν των αδελφών μου των ελαχίστων, σε μένα το κάνετε. Έπειτα, γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία? Αν ερχόμαστε στην Εκκλησία για τον κόσμο αυτό, χειρότεροι των απίστων είμαστε. Στην Εκκλησία ερχόμαστε ούτε για να βρούμε δουλειά, ούτε για να πάρουμε λεφτά, ούτε για να παντρευτούμε, ούτε για να περνάμε καλά. Δεν ερχόμαστε γι' αυτό. Στην Εκκλησία ερχόμαστε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλουμε να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Κύριος μας είναι απόλυτος. Δεν λέει ήξης αφήξης και έτσι κι αλλιώς. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού που είναι υπακοή στο Ευαγγέλιο και όλα τα άλλα, και να παντρευτείς και δουλειά και φιλία και να περάσεις και καλά και να έχεις κοινωνία με τα λίλων, θα σας προσθεθούν. Αλλά πρέπει πρώτα να ζητάς να ψάχνεις τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπετε λοιπόν, προσέχετε, μη σας εξαπατήσει κάποιος με επιχειρήματα ανθρώπινα λογικά, γιατί ό,τι είναι υψηλόν μεταξύ των ανθρώπων, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Βδέλυγμα, το βδελείται ο Θεός. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, από αυτά που σας προσφέρουν οι άνθρωποι, κατά τα στοιχεία του κόσμου, από αυτά που βλέπετε μέσα στον κόσμο και όχι σύμφωνα με το Χριστόν Ιησούν, το οποίον παραλάβατε και αποδεχθήκατε σαν Κύριό σας και Θεό σας.
Αμήν.